Καλησπέρα κύριε Ζανιά. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λεάνη, καλησπέρα κύριε Χριστόλου, καλά είστε. Καλό μεσημέρι, να αφήσουμε λίγο τα κυριλίκια γιατί δεν τα μπορώ. Ωραία, ωραία. Να μιλήσουμε λίγο. Πείτε μας. Λοιπόν, στη μέση οικονομικής κρίσης που επιτείνεται από τον κορονοϊό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι αισιόδοξο. Ναι. Ωραία. Ο πληθυσμός είναι κοινωνικό αγαθό. Εκείνο που θα έπρεπε το Υφυπουργείο να ασχολείται, το πρώτο του μέλημα, θα ήταν πόσες μονάδες του πληθυσμού μας μπαίνουν στα γήπεδα ανεξάρτητα ηλικίας και μάλιστα το τονίζω, θα έπρεπε να γίνεται χωρίς κανένα κόστος για την ελληνική οικογένεια και για τον Έλληνα πολίτη. Ως αθλούμενοι λέτε. Βεβαίως. Ως αθλούμενοι. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάει το Υφυπουργείο είναι πόσες μονάδες του πληθυσμού μπαίνουν στα γήπεδα. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί. Γιατί? Γιατί ο αθλητισμός είναι βασική τροφή και όχι επιδόρπιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορική αναδρομή. Τα μαζικά προγράμματα αθλητισμού ήταν αυτά που έσπηραν τους αθλητές, τους πρωταθλητές, τους Ολυμπιονίκες. Και κυρίως αυτοί προέρχονται από ακριτικές περιοχές, από την περιφέρεια γενικότερα, ναι, αλλά και πολλοί από το νησιωτικό σύμπλεγμα. Και εμείς τώρα καθόμαστε και ασχολούμαστε... Γιατί εκεί υπήρχαν και οι δυνατότητες και οι χώροι και βασοριτός τα παιδιά είχαν ίσως και περισσότερο μεράκι, χρόνο. Και μεγαλύτερο κίνητρο και μεγαλύτερο κίνητρο. Μεγαλύτερο κίνητρο και μεγαλύτερο χρόνο. Χρόνο. Και το μεράκι όμως. Και βεβαίως, το βεβαίως. Εννοείται, χωρίς μεράκι δεν γίνονται αυτά. Τώρα ναι. Πάμε στο Μητρό, αυτό το Μητρό με το οποίο γίνεται... Πριν πάμε στο Μητρό, θα σας πει ο άλλος για να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου ότι ναι, ξέρετε κύριε Ζανιά, αλλά τώρα... Διανύουμε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης, πανδημίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και έπρεπε να σταματήσουμε τις αθλητικές δραστηριότητες. Ωραία. Σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Εκεί που δεν συμφωνούμε όμως είναι, συμφωνούμε στο να γίνει το Μητρό που έπρεπε να είχε γίνει από χρόνια και να το είχε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αν δεν είχε χάσει τα αρχεία, 5.500 σωματεία αρχεία έχει χάσει και που πολλές ομοσπονδίες το εφαρμόζουν με επιτυχία και διαφάνεια. Και εδώ θέλω να σταθώ σε ένα όνομα, γιατί όλα έχουν όνομα. Βασίλης Κάκος, ο Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τις αιμονές του, τη γραφειοκρατία της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, ακρότητες και προκλητικές αναφορές του τύπου «Δεν χαλαρώνουμε τα σωματεία, πρέπει να τους πιέσουμε». Και... Τι να πιέσεις, η δομή του Υφυπουργείου Αθλητισμού, η ύπαρξή του, είναι τα σωματεία. Τα σωματεία, χωρίς τα σωματεία υπάρχει. Δεν μπορεί να λέμε για προπονητή, δεν έχει προπονητή. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς στη Δράμα πώς βγαίνουν οι προπονητές από έναν θεοπάλαβο με τον αθλητισμό, ερωτευμένο με τον αθλητισμό, τον Σδρόλα. Αναρωτήθηκε κανείς στη Φλόρινα γιατί βγάζει αθλητές εξυπασκία από έναν πράγματι εύελπη που έμεινε εκεί ανθυπολογαγός και ο οποίος εθελοντικά βοηθούσε τα παιδιά του σωματείου της Φλόρινας που είναι από τα πρώτα σωματεία στην εξυπασκία. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη ξεχωρίζουν στο βόλεϊ. Και εδώ πού φτάσαμε. Να λέμε ο αθλητής είναι το κάδρο. Μα βεβαίως είναι το κάδρο. Αμφισβήτησε κανείς τους παγκόσμιους πρωταθλητές, τους Ολυμπιονίκες, τους ευρωπαϊκούς νικητές. Εγώ δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Όλοι λοιπόν θα έπρεπε να βοηθήσουν τα σωματεία, τους εθελοντές, να μπορούν να μπουν στο Μητρό με διαδικασίες απλές και γρήγορες και όχι αυτή τη γραφειοκρατία να ελέγχονται οικονομικά τα σωματεία που έπρεπε να ελέγχονται από τις περιφέρειες. Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Από τα ΣΕΦΑ, από τις παραγωγικές σχολές, τα ανώτατα εθνικά ιδρύματα, πόσα αθλήματα βγάζουν προπονητές από τα 27. Να ρωτήσω εγώ κάτι επί της ουσίας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τον Μητρό θα δυσχεραίνει την εκλογή στις ομοσπονδίες? Κοιτάξτε, όπως πάει το πράγμα σήμερα που μιλάμε, ναι, από τα 5.344 σωματεία που ανακοινώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου, είχαν περάσει 91. Σήμερα 1067. Δεν λέει τίποτα αυτό, δεν προκαλεί θλίψη, ειλικρινά θλίψη. Δηλαδή, μια τάξη που έχει 25 παιδιά μαθητές και δίνουν κάπου σε ένα lower, στα αγγλικά, στα γαλλικά, δεν ξέρω, και περνάει ένας. Φταίνουν τα παιδιά ή ο δάσκαλος, ή γενικά η δομή. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη σας, γιατί το κάνουν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια, θα έλεγα... Για να αποφύγουν, ισχυρίζονται τα σωματεία σφραγίδα. Αλλά να ολοκληρώσω εγώ την ερώτηση του Μπάντη. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσω, λέγοντας πάνω χάρη ότι ναι, ωραία, να μην, να απαλλαγούμε επιτέλους από αυτά τους συλλόγους σφραγίδα. Έτσι.
Αλλά από την άλλη μεριά, δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο το ότι υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν κατέβει σε πρωταθλήματα, έχουν συμμετάσχει σε διοργανώσεις κτλ. Κτλ. Από πού βγήκανε οι πρωταθλητές όλοι αυτοί, τους οποίους επικαλείται σήμερα όλο αυτό το σύστημα? Από πού βγήκανε? Από το βασικό κύτταρο που λέγεται οικογένεια και σωματείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έπρεπε δηλαδή να γίνει μια αξιολόγηση, δεν έπρεπε να υπάρχουν επίπεδα αξιολόγησης, το ίδιο βάρος ή μάλλον την ίδια οργάνωση έχει ένα σωματείο στη Λέρο ή αν μου επιτραπεί η έκφραση, αν υπάρχει, σε πιο ακριτικό νησί, με μια οργανωμένη, ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Όμιλος Αντισφαίρησης Αθηνών, που ακόμα δεν είναι στο Μητρό, καταλαβαίνετε. Δηλαδή τι ζητάμε από τα σωματεία, να μπουν στο χρηματιστήριο? Μάλιστα. No. Δηλαδή υπάρχουν ακρότητες. Και επαναλαμβάνω και πάλι, εδώ δημιουργήθηκε, έχει δημιουργηθεί αυτή η μη αξιολόγηση. Έφερε διχασμό. No. Να πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα σωματεία απασχολούν, θέλετε, έναν εργαζόμενο, δύο εργαζόμενους, τρεις, τα μεγάλα μέχρι 50. Αυτοί οι εργαζόμενοι τι γίνονται? Πού είναι δηλαδή, να πούνε ποια είναι τα σωματεία σφραγίδα, να βγουν να τα πούνε? Και από πότε έχουν να πάρουν λεφτά τα σωματεία? Τελευταία φορά πήρανε πριν από 3-4 χρόνια για να τρέχουν όλοι και να ασχολούνται με το αν θα εγγραφούν στο Μητρό για να μπορούν να έχουν μια παρουσία στην περιοχή τους. Ναι, και όλος αυτός ο διασυρμός που καταλήγει να πει ο εθελοντής, συγγνώμη για την έκφραση, αϊσιχτήρ, δεν ξανασχολούμαι. Ναι. Πάλι όμως δεν μου απαντάτε το ερώτημα. Παρακαλώ. Γιατί το κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Η σκοπιμότητα δεν μπορεί να είναι η βούληση εξ αρχής. Εγώ θα σας πω το εξής. Έχουμε ένα ρεκόρ νομοθετικών πράξεων από τον περσινό Νοέμβρη μέχρι σήμερα και έρχεται κι άλλη. Φέτα, χωρίς κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Μπορεί να σταθεί ένας κορμός, μ' ακούνε και οι τηλεθεατές σε έντονο ύφος. Μπορεί να σταθεί ένας κορμός όταν έρχεται χωρίς ένα συνολικό πλάνο, χωρίς ένα συνολικό σχεδιασμό? Και από πού βγήκαν όλοι αυτοί οι Ολυμπιονίκες? Από πού βγήκαν όλοι αυτοί οι πρωταθλητές? Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, εγώ επαναλαμβάνω, γιατί η απορία είναι και δικιά μου, όπως αυτή του Μπάμπη. Πιστεύετε ότι αυτές είναι μια τακτική, μια πρακτική ακριβώς για να ψηφίσουν λιγότερα σωματεία? Ποια είναι η λογική? Εγώ σαν μηχανικός, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω και στον ελληνικό, με συγχωρείτε, yeah, θα πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα μετρώ. Και το αποτέλεσμα που υπάρχει σήμερα είναι από τα 5-3-44 σωματεία που έχουν εγγραφεί να έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 1067. Κάτι δεν πάει καλά. Θέλετε να την πω σκοπιμότητα, σκοπιμότητα. Θέλετε να την πω ηθελημένη, λαθεμένη τακτική, λαθεμένη νοοτροπία. Αλλά από την άλλη τη μεριά το αποτέλεσμα θα κρίνει. Δηλαδή σκεφτείτε μια ομοσπονδία που έχει στη δύναμή της, όπως εμείς τώρα, στη δύναμή μας έχουμε 400 σωματεία, 140 έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι περασμένα τα 40. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προχωρήσει η ομοσπονδία να κάνει εκλογές? Για μένα θα έπρεπε να ισχύσουν δύο κριτήρια. Τα αγωνιστικά κριτήρια και η αθλητική αναγνώριση. Αυτό που σας έλεγα πιο μπροστά, αφού συμμετείχαν στους αγώνες, σημαίνει ότι ακριβώς ήταν υπαρκτά σωματεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ανεξάρτητα αν έχουν 10 αθλητές, να μην ψηφίσουν αυτοί που έχουν 10 αθλητές, αλλά αυτοί που έχουν έναν αθλητή, δύο αθλητές, ας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Στην ποδηλασία, για να πάρεις ένα καλό ποδήλατο να κάνεις πρωταθλητισμό, θέλεις 10.000 ευρώ. Κάποτε είχε η ποδηλασία τον Κανελόπουλο, τον μεγάλο πρωταθλητή μας, και το σωματείο του δεν είχε δικαίωμα ψήφου γιατί δεν μπορούσε να έχει 10 αθλητές. Αντίστοιχα και σε άλλα αθλήματα. Η Πασία και 1.200. Άρα λοιπόν όλη αυτή η νοοτροπία είναι λαθεμένη και οδηγεί σε λάθους δρόμους και σε αδιέξοδα τον ελληνικό αθλητισμό. Και θα πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα. Τα σωματεία που πρέπει να ψηφίσουν είναι αυτά που έχουν αθλητική αναγνώριση και αυτά τα οποία έχουν τους 10 αθλητές. Αυτή είναι η απόφαση της ΕΟΕ. Και η ΕΟΕ εκφράζει ολόκληρο το Ολυμπιακό κίνημα και το αθλητικό κίνημα. Τώρα, ότι τα λάθη είναι λάθη, είναι λάθη. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχει σκοπιμότητα? Μα είναι τραγική αν υπάρχει αυτή η σκοπιμότητα και κρίνεται εκ του αποτελέσματός της. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να βγαίνει σε ανακοίνωση ότι από τα 5.344 σωματεία 91 μόνο περάσαν στο Μητρό και επιδεικτικά 2 από το τένις, 5 από το δω, 1 από εκεί, 1 παρακεί. Μα πού είναι όλοι αυτοί οι πρωταθλητές? Από πού βγήκαν αυτοί οι πρωταθλητές? Από ένα συνδυασμό ενός δέντρου που είναι οικογένεια, σωματείο και ομοσπονδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Άρα διαλέγουμε σωματεία και διαλέγουμε... Εκπροσώπηση. Εκπροσώπηση. Ναι. Αυτό κοιτάξτε θέλω να δείτε. Πάλι επαναλαμβάνω, σαν μηχανικός θα μιλήσω. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ας το βγούμε. Ωραία, αν δεν πηγαίνει κάτι καλά... Ένα λεπτό κύριε. Θέλει διόρθωση. 100%. Αλλά να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να περάσεις στην διαδικασία της εκπροσώπησης σε επίπεδο ομοσπονδιών χωρίς να έχεις τακτοποιήσει πρώτα το εκλογικό σώμα, για να το πούμε απλά? Να σας πω, είναι πώς πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι, ρε Μπάμπη? Το παράδειγμα σας είναι πολύ καλό. Λέει λοιπόν ότι κόβεται το 80% των σωματείων από κάποια οικονομικά στοιχεία που δεν έχουν δώσει, λέει, απολογισμούς στις περιφέρειες κτλ. Προσέξτε, δηλαδή ουσιαστικά στερεί από έναν Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα. Του λέει δεν έχει το δικαίωμα, του εκλέγει και εκλέγεστε. Αυτά δεν γίνονται. Ναι, δεν σωστό, γίνονται. Σωστό, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Τα σωματεία έχουν ένα αγωνιστικό προσανατολισμό, όχι μόνο για πρωταθλητισμό, για το Θεό, γιατί για μένα ο πρωταθλητισμός έπεται. Αυτό που έχει σημασία είναι εκείνο που είπα στο ξεκίνημα, κύριε Χριστόπουλο και κύριε Λεάνη, ότι θα έπρεπε η πολιτεία να στηρίξει τον ελληνικό αθλητισμό, να αυξήσει τις μονάδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Και όχι να ασχολείται αν θα ψηφίσει η Λέρος ή αν θα ψηφίσει η Κομωτινή. Υπάρχει τρόπος που αυτά τα σωματεία παίρνουν χρήματα, με βάση τι παίρνουν τα χρήματα και γιατί παίρνουν τα χρήματα? Υπάρχει μια αξιολόγηση σε όλο αυτό ή με αυτό λέω ανεξέλεκτο? Κοιτάξτε, ανεξέλεκτο. Έγινε το πρόγραμμα Χίλων, το οποίο διαφημίστηκε. Εκεί τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν κάποιες ομοσπονδίες, οι οποίες ήταν πρώτες στην αξιολόγηση και να είναι στα οικονομικά δεδομένα κάτω. Δεν θέλω να πω ονόματα και παραδείγματα. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι ότι το νοικοκυριό, να μπει το νοικοκυριό, να μπει στο μέτρο, όπως είπα εξ αρχής. Δεν είναι δυνατόν να προσωποποιούμε ή να δημιουργούμε εικόνες λαθεμένες όταν το αποτέλεσμα δείχνει ότι είναι λάθος. Ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο να πούμε. Παρακαλώ. Εσάς σας πιάνουν, από ό,τι γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και τα ηλικιακά όρια και οι θητείες του κ. Βιαννάκη, έτσι? Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία. Σας πιάνει οι θητείες πάντως? Είχα συγκεκριμένα τα γενέθλιά μου πριν από λίγο, έκλεισα τα 65 και πάω για τα 66. Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Αλλά από την άλλη τη μεριά, οι θητείες με πιάνουν αυτό όμως. Και εδώ το επαναλαμβάνω, δεν έγινε αξιολόγηση, δεν δόθηκε μια μεταβατική περίοδος. Και να σας πω κάτι, αφήστε με εμένα στην άκρη, δεν θα μιλήσω για μένα. Μιλάει το έργο της Ομοσπονδίας όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν από αυτή τη διαδικασία αθλητές κατά αθλητών, ολυμπιονίκες κατά ολυμπιονικών, αντιπολιτευτικές ομάδες, διοικήσεις κατά διοικήσεων, προπονητές κατά προπονητών, διαιτητές κατά διαιτητών. Και να πω και κάτι, πού είναι η γυναίκα? Όταν βγήκε η γυναίκα στα γήπεδα, δημιουργήθηκε πολιτισμός από τα μαζικά προγράμματα αθλητισμού. Η γυναίκα δημιουργεί πολιτισμό. Πού είναι λοιπόν στις διατάξεις ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετέχει η γυναίκα, που δίνει πολύ μεγάλη σημασία η παγκόσμια αθλητική κοινότητα? Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά φέτες έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα αποτελέσματα, και εύχομαι να μην πάμε μέχρι το τέλος και να εισακουστεί η Ολυμπιακή Επιτροπή, οι εκλογές να γίνουν με βάση την αθλητική δραστηριότητα και την αθλητική αναγνώριση και τέλος. Όλα να ρωτήσω άλλα... κάτι άλλο, το οποίο, παρακαλώ, το ξέρετε εσείς γιατί είσαστε έμπειρος παράγοντας. Αν οι εκλογές γίνουν με τον τρόπο τον οποίο έχει χαράξει η κυβέρνηση, πιστεύετε εσείς ότι μετά δεν θα υπάρχουν ενστάσεις, δεν θα έχουμε προσβολή του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ροή. Το νερό κυλάει. Ναι. Ο καθένας, και από το απλό σωματείο σε μια κριτική περιφέρεια μέχρι τα μεγαλύτερα, θεωρούν ότι θα μπουν στο Μητρό. Όμως δεν θα μπουν έτσι όπως πάει. Και το αποτέλεσμα... Μα γι' αυτό το λέω κύριε Ζανιά. Έτσι έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι ομοί πραγματικότητα, και επαναλαμβάνω, ένα σύστημα κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα δείχνει ότι το σύστημα είναι λάθος και οδηγεί τον ελληνικό αθλητισμό σε αδιέξοδο. Και δεν φταίει σε τίποτα ο εργαζόμενος ενός σωματείου, ο οποίος αγωνίζεται για ένα κομμάτι ψωμί, σας διαβεβαιώ. Μια γραμματεία ενός σωματείου στην περιφέρεια είναι 300 ευρώ. Ένας προπονητής είναι 500 ευρώ. Λέει κυβέρνηση, και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο της κυβέρνησης, αλλά θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι τα σωματεία, τα περισσότερα σωματεία, ενώ έχουν υποχρέωση κάθε χρόνο να κάνουν οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό, κανένα από αυτά ή σχεδόν κανένα από αυτά δεν έδινε αναφορά σε κανέναν. Ισχύει αυτό?
προσέξτε, εδώ υπάρχει μια διάκριση. Ένα σωματείο με βάση τον νόμο απολογείται στη γενική του συνέλευση. Στην περιφέρεια κοινοποιεί το πρακτικό του διοικητικού του συμβουλίου ότι συγκάλεσε τη γενική συνέλευση, όταν συγκλήθηκε σε σώμα, όταν συγκαλεί τη γενική συνέλευση και το αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης. Δεν απολογείται το σωματείο στην περιφέρεια, ανακοινώνει στην περιφέρεια και έρχεται σήμερα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και λέει «Μα στον απολογισμό τον ΤΑΔΕ, τον Ι1 της φορολογικής δήλωσης, δεν συμπίπτει κατά 10 ευρώ. Έξω το σωματείο. Μα είμαστε σοβαροί». Ναι, όταν πρόκειται για 10 ευρώ, να το καταλάβω, αλλά αν πρόκειται για χιλιάδες... Για 10.000 ποιο σωματείο στην περιφέρεια διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα? Όχι, λέμε. Καλά, δεν μιλάμε μόνο. Υπόθεση εργασίας κάναμε τώρα. Υπόθεση κάνουμε. Ναι. Μα βεβαίως, αν υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις, βεβαίως να πέσουν κεφάλια. Δεν συζητείτε. Αν όμως η ταλαιπωρία, να σας πω ένα απλό παράδειγμα άλλο. Στην περιφέρεια Κρήτης. Η περιφέρεια είναι μια ενιαία περιφέρεια, όπως ξέρετε. Κάποιες περιφέρειες δεν έχουν αθλητικό... Κάποιες νομαρχίες, από τις παλιές νομαρχίες, αντιπεριφέρειες σήμερα, δεν έχουν προσωπικό στην περιφέρεια. Έγινε ένας λαιμός τεράστιος, όπως και στην Αττική, όπως και παντού. Αυτό το σύστημα, γι' αυτό είπα, έπρεπε να υπάρχουν επίπεδα αξιολόγησης. Δώσε μια μεταβατική περίοδο στα κριτικά και στο νησιωτικό σύμπλεγμα μεγαλύτερη. Και γιατί να κλείσει το Μητρό ή να προσπαθεί κάποιος να μπει μέσα δεύτερη φορά ή τρίτη και να λένε όχι, στείλτε μας email για να ανοίξουμε την πλατφόρμα. Αυτά είναι αστεία. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να μπω σαν Έλληνας πολίτης να κάνω μια τροποποιητική δήλωση που έκανα λάθος στο ΦΠΑ ή δεν ξέρω πού αλλού σε κάποια αναφορά μου σε οικονομικά στοιχεία. Και κλείνω και επαναλαμβάνω το κομμάτι αυτό και κλείνω. Είναι δυνατόν να αποκλείεται ένας Έλληνας πολίτης, δηλαδή ένα σωματείο μεταφορικά, να μην μπορεί να ψηφίσει επειδή μπορεί να έχει εκκρεμότητες με την εφορία? Πού ακούστηκε αυτό? Του στερεί τα πολιτικά δικαιώματα? Εντάξει, δεν είναι και έτσι όμως, γιατί εδώ διαχειρίζονται χρήματα. Χρήματα, διαχειρίζονται χρήματα και μάλιστα... Τι διαχειρίζονται, με συγχωρείτε. Ό,τι διαχειριστούν. Κάποια παίρνουν και επιδοτήσεις, κάποια παίρνουν κρατικά λεφτά. Από πού επιχορήγηση τα σωματεία έχουν να πάρουν 4 χρόνια, από πού? Δεν ξέρω, από πού και που τα παίρνουν. Η προηγούμενη φορά ήταν πριν από 10 χρόνια. Αυτά τα χρήματα του δημοσίου βεβαίως να απολογηθούν. Καλά, άλλο η κολυσιεργία των χορηγιών όσον αφορά προς τα σωματεία και άλλο η καθαρότητα των σωματείων απέναντι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ναι. Όπου δεν υπάρχει καθαρό σύστημα να ξεκαθαρίσει. Αλλά να διευκολυνθούν τα σωματεία, όχι για κουταμάρες. Προφανώς εσείς λέτε να διευκολυνθούν τα σωματεία έτσι ώστε να καθαρίσουν πραγματικά. Αυτό... Ναι. Έτσι εδώ στο σωρό πάνε και τα χλωρά και τα ξερά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ωραία. Να μην υπάρχει κάποια επίπεδα αξιολόγηση και λειτουργίας σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα και στη δύσκολη υπηρετική περιφέρεια που έχει η χώρα μας. Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας, ακόμα και οικονομικά, είναι η στήριξη του νησιωτικού συμπλέγματος. Ένας νευροπαθής στα νησιά στοιχίζει 10 φορές από ό,τι ένας στην Αττική. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζανιά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την παρακολουθώ με χιούμορ και χιούμορ. Το χιούμορ είναι δείκτης ευφυΐας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.